συνεργασία με μια εταιρεία που λέει τίκη στη στιγμή. Παρ' όλα αυτά, η χρονιά φέτος δεν έχει ξεκινήσει με τόσο τίκη από την πλευρά των τραυματισμών. Το τελευταίο ήταν αυτό του Ρόμπερτς, αλλά είχαν προηγηθεί κάποιοι άλλοι. Σωστά. Αρχικά να ευχαριστήσω τον ΟΠΑΠ για τη συνεργασία. Νομίζω ότι τα 7 χρόνια συνεργασίας λένε πολλά. Σημαίνει ότι και οι δύο εταιρείες λειτουργούν σωστά και η συνεργασία πάνω απ' όλα λειτουργεί σωστά. Όσον αφορά την τύχη στη στιγμή, εμείς θέλουμε να έχουμε τύχη όλη τη χρονιά. Σίγουρα όσο δουλεύεις θα υπάρχουν και κάποιες άτυχες στιγμές. Όμως έχοντας το scratch στο πέτο μας, πιστεύω ότι θα πάρουμε την έξτρα τύχη που χρειαζόμαστε και αυτή τη χρονιά για να πάμε καλά. Γούρια δηλαδή, έξω από τους παίκτες και οι προπονητές. Το scratch, ναι. Coach, για να μην αφήνετε τα πράγματα στην τύχη, γιατί εσείς δεν τα αφήνετε, τι αλλάξατε φέτος, τι θα δούμε καινούριο στον Ολυμπιακό φέτος, γιατί άλλαξε κατά κάποιο τρόπο η ομάδα. Η ομάδα έχει αλλάξει, έχουμε πάρει κάποιους παίκτες που νομίζω ότι κουμπώνουν καλύτερα με τους προϋπάρχοντες. Έχουμε μια βάση λίγων παικτών που είναι η σταθερά του Ολυμπιακού όλα τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή η βάση εμπλουτίστηκε με παίκτες ξένους έμπειρους από την Ευρωλίγκα και κάποιους από το NBA που έχουν ιδιαίτερο ταλέντο. Σίγουρα είναι μια καινούρια ομάδα όσον αφορά τη χημεία της, θα χρειαστούμε χρόνο. Οι υποχρεώσεις βεβαίως τρέχουν, το ξέρουμε όλοι αυτό. Ξεκινάμε το κύπελο την Τετάρτη, η πρώτη αγωνιστική με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Μετά ξεκινάμε και την Ευρωλίγκα με την Μπασκόνια στην Κρήτη. Άρα έχουμε τις υποχρεώσεις που τρέχουν. Έχουμε δουλέψει αυτό το διάστημα. Είχαμε τις ατυχίες που είπατε πριν με κάποιους μικροτραυματισμούς. Όμως κοιτάμε μπροστά, έχουμε βάθος σαν ομάδα και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε και το βάθος και την ποιότητά μας ώστε να έχουμε διάρκεια, γιατί η διάρκεια στο τέλος είναι αυτή που θα σε κρατήσει ψηλά και όταν θα φτάσουν οι κρίσιμες υποχρεώσεις την άνοιξη να είσαι έτοιμος στην καλύτερη σου στιγμή για να διεκδικήσεις τους τίτλους. Ο μοναδικός που δεδομένα δεν υπολογίζει αυτή τη στιγμή είναι ο Ρόμπερτς, όλα τα υπόλοιπα θέματα έχουν λυθεί. Εντάξει, μικροπροβλήματα υπάρχουν, ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε ακόμα και μεθαύριο στο μάτς του κυπέλου. Ο Ρόμπερτ σίγουρα είναι εκτός και από εκεί και πέρα θα δούμε μέρα με τη μέρα πώς πάνε ο Σπανούλης, ο Παπα-Νικολάου, όλοι αυτά τα παιδιά, ο Στρέλνιεξ που είχαν κάποιους μικροτραυματισμούς και που είχαν μείνει έξω. Κόλτς θα είναι σίγουρα εκτός και με τον Παναθηναϊκό, δεν το ξέρουμε, μάλλον ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Κόλτς.